Τα στοιχεία από το ΕΟΔΗ για τα κρούσματα στη Μεσσηνία έχουν θέσει σε συναγερμό τι υγειονομικέ αρχέ. Την Τρίτη επεκτάθηκε με 8 νέα κρεβάτια από την Αλφα Παθολογική όπω είχε προγραμματιστεί η κλινική COVID στο νοσοκομείο Καλαμάτα. Καθώ λόγω τη έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού έφτασε ήδη να νοσηλεύει 36 ασθενεί, η επέκταση τη κλινική με επιπλέον κρεβάτια αναμένεται να συνεχιστεί στι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα, αφού οι εισαγωγέ κάθε μέρα αυξάνονται. Μόλι χθε έγιναν 9 ακόμα περισσότερε από κάθε άλλη αφορά το τελευταίο διάστημα. Ενοδόθηκαν και 5 εξτήρια. Εννοείται ότι η κλινική COVID ήταν από πολύ καιρό. Ισορροπούσε για τη μία κλίνη και τι δύο κλίνε. Ξέρετε ότι για μια μέρα μόνο υπήρξε και διακομιδέ τεσσάρων ασθενών. Μέχρι χθε λοιπόν άντεξε η κλινική COVID σε αυτό το χώρο τη τι κλίνε που είχε. Χθε λοιπόν έγινε η επέκταση 8 ακόμα κλίνων. Για την κλινική COVID, ε, αν ε, 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 η προσωπική μου άποψη είναι ότι δυστυχώ θα χρειαστούμε και άλλη επέκταση, βλέποντα τα κρούσματα που υπάρχουν στην κοινότητα. Έτσι, τα χτεσινά κρούσματα που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, καταλαβαίνετε ότι θα παράξουν καινούργιου ασθενεί. Δεν είμαστε άνετοι. Δεν είμαστε άνετοι. Δεν, είμαστε άνετοι. δεν, είμαστε άνετοι. δεν είμαστε άνετοι και στο νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί έχουμε και πάρα πολλέ καραντίνε, όπω γνωρίζετε. Εντάξει, τη βδομάδα είναι λίγο καλύτερη. Ε, ε, δεν είμαστε άνετοι. Παρ' όλα αυτά, ε, γίνεται ανακατανομή προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Οι διακομιδέ ασθενών με κορονοϊό στα γειτονικά νοσοκομεία Σπάρτη και Τρίπολη σταμάτησαν διότι έχουν αρχίσει και αυτά να δέχονται μεγάλη πίεση. Με βάση τα στοιχεία τη διοίκηση του νοσοκομείου, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών στην κλινική COVID είναι ανεμολίαστη. Χαρακτηριστικό στοιχείο τη μείωση του ρυθμού των εμβολιασμών είναι ότι πλέον στο νοσοκομείο τη Μεσυνιακή Πρωτεύουσα γίνονται καθημερινά Μόλις 280 δόσεις, ενώ είχαν φτάσει τις 580 ακόμα και τις 600. Αυτό που αποδεικνύουν οι αριθμοί τόσο παραστατικά, δεν μπορούμε να το αμφισβητούμε. Ασφαλώς και οι άνθρωποι που, είναι εμβολια... που είμαστε εμβολιασμένοι μπορεί και να... Ε, ε, νο, να αποκτήσουμε τον ιό ασφαλώς μπορεί και να νοσήσουμε ελαφρά ελαφρώτα αν δεν είχαμε ενεβολιαστεί θα νοσούσαμε πολύ βαρύτερα θα κινδυνεύαμε πολύ περισσότερο σίγουρα μπορούμε να, να κολλήσουμε τον ιό ή μπορεί και να μεταδώσουμε με λιγότερη βέβαια πιθανότητα πολύ λιγότερη όμως το βέβαιο είναι ότι οι άνθρωποι που είναι ενεβολιαστοί κινδυνεύουν και ρισκάρουν πολύ σοβαρά να αναφέρουμε ότι στο νοσοκομείο Καλαμάτας καταφθάνουν καθημερινά και άλλα άτομα που επιβεβαιωμένα έχουν κορονοϊό, στα οποία όμως λόγω πιο ήπιων συμπτωμάτων δίνονται οδηγίες από τους γιατρούς για συνέχιση της νοσηλείας στο σπίτι τους. Εκτιμάται πως αυτά τα άτομα είναι το 30% των ασθενών που προσέρχονται στο νοσοκομείο με κορονοϊό.